Коуч, Калчарчик. Человек. Это что, нам лишь отправили что-то? Очень хорошо. Ты ведрос, и мы там... Есть, если не облигомилитос. Не облигомилитос, облигомилитос. Εντάξει, και εμείς οι προπονητές πρέπει να είμαστε λιγομένοι και περισσότερο να μιλάμε μέσα στο γήπεδο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που δείξαν στο πρόσωπό μου να μου εμπιστευτούν αυτό το όνειρο που μου καταθέσαν στη συνάντηση που είχαμε μαζί. Μια συνάντηση που διήρκησε, πρόεδρε, πολύ λίγο μέχρι να πω το ναι. Και σε αυτό είχε να κάνει το ότι μέσα από τα λεγόμενά του, μέσα από τα μάτια του, έδειχνε πόσο πολύ το πιστεύει αυτό που κάνει και πόσο ζεστά το βλέπει αυτό. Η απλότητά του και τα λόγια του ήταν αυτά τα πρώτα που με κερδίσανε και είπα το ναι. Δεύτερον, όταν βάλαμε τα πράγματα κάτω και γράψαμε κάποια πράγματα για το ποια είναι η φιλοσοφία του για την ομάδα, με βρήκε απόλυτο σύμφωνο το ότι μια ομάδα, σαν τον Ιάλισον, μια δυτική ομάδα και σε οποιαδήποτε άλλη επαρχία της Ελλάδος, αν έχει αυτές τις νοοτροπίες και τις φιλοσοφίες δουλειάς, μόνο έτσι μπορεί να έχει σίγουρο μέλλον. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και σε αυτό το τομέα οι απόψεις μας ταυτιστήκανε. Κάποιες απόψεις που ήδη έχω, το πρώτο που θέλω να επαναλάβω τώρα, πιστεύω ότι ο Ιάλισος πρέπει να χτίσει σε παιδιά του τόπου, παιδιά βέβαια με ικανότητες που ήδη υπάρχουν στο ρόστερ της ομάδος. Ανοίγω μια παρένθεση, χίλια μπράβο σε όλους όσους καταφέραν και ανεβάσαν την ομάδα, ο καθένας από τη δικιά του μεριά και στα δικά του ποσοστά επιτυχίας. Κλείνω την παρένθεση. Δεύτερον, να καταφέρουμε να ανακαλύψουμε, να βρούμε ό,τι άλλο καλύτερο υπάρχει στο νησί, να καταφέρουμε να το έχουμε κοντά μας. Και βέβαια, οι επιλογές, αυτές οι λίγες επιλογές που θα έρθουν από παιδιά που είναι έξω από την Ρόδο, να είναι τόσο εύστοχες, ώστε να μην πάει ούτε ένα ευρώ χαμένο από τη διοίκηση. Ήταν 24 ώρες βάση η προσοχή μου στο νησί. Είναι σίγουρο ότι θα καταφέρουμε και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να βελτιώσω σε ατομικό επίπεδο πολλούς αθλητές της ομάδος. Γιατί πιστεύω ότι βλέποντας από τα πρώτα 6 παιχνίδια που είδα σε βίντεο, από τις εκθέσεις που μου δώσαν οι 2 μου συνεργάτες που θα είναι και του χρόνου, ο γυμναστής και ο βοηθός του προπονητή μαζί μου, και ο προπονητής τερματοφυλάκων θα είναι ίδιος, δεν θέλω να αλλάξω τίποτα από αυτό, γιατί θα με βοηθήσουν πάρα πολύ, γιατί ξέρουν την ομάδα και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πιστεύουν και οι συνεργάτες μου, αλλά και είδα στις περισσότερες συνεντεύξεις των παιχτών ότι το ταβάνι αυτών των παιχτών δεν είναι αυτό που πετύχανε πέρσι. Και βλέποντας εγώ τα βίντεο, αλλά και οι αναφορές όλες, μου δείχνουν ότι έχουν να δώσουν κι άλλο. Δηλαδή μπορούν ακόμα πιο ψηλά. Δηλαδή μπορούν να κάνουν καλύτερα πράγματα μέσα στο γήπεδο, σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο. Εκεί πάνω θα δουλέψουμε, εκεί πάνω θα εργαστούμε, θα κουραστούμε, θα τους πείσουμε ότι η κατηγορία αυτή είναι διαφορετική και την ξέρω καλά αυτή την κατηγορία, να κάνουμε διαφορετικά πράγματα ούτως ώστε να είμαστε αυτή η ομάδα που όλοι θα χαίρονται να τη βλέπουν, και όχι μόνο θα χαίρονται μόνο στο γήπεδο μας, θα χαίρονται και στα γήπεδα τα υπόλοιπα που θα πάμε και θα παίξουμε με ιστορικές ομάδες, γιατί ο Μιλόδος μας έχει κλείσει. Θα παίξουμε με εξαιρετικές ομάδες και έχουμε έναν όμιλο που μαζί με τον Ιάλιστο έχουν παίξει σε επαγγελματικές κατηγορίες. Δηλαδή είναι και εξαιρετικός όμιλος για να μπορείς να συλλέξεις και εμπειρίες πέρα από αυτό που είπα πριν, ότι να χαίρονται όλοι που έχουν αντιμέτωπο τον Ιάλιστο και ασφαλώς να καταφέρουμε να αφήσουμε και κάτι πίσω μας φεύγοντας, εγώ δηλαδή, το ότι θα μπορέσω να βοηθήσω έστω 1, 2, 3 παιδιά εδώ τόπια να πάνε πιο ψηλά. Αυτά σε γενικές γραμμές. Η προετοιμασία οργανωτικά, η ομάδα μου ετοίμασε και δεν το περίμενα ότι είναι τόσο οργανωμένη. Πολλά πράγματα, τα βρήκα έτοιμα δηλαδή, πράγματα που είχα στο μυαλό μου. Νομίζω ότι η χρονιά ξεκινάει με καλή οργάνωση. Η χρονιά επίσημα θα ξεκινήσει στις 27 Ιουλίου, όταν ξεκινάει η προετοιμασία.
Αναμένουμε έναρξη του αθλήματος 6-13. Σε Σεπτεμβρίου, συνήθως εντάξει ποτέ δεν είναι απόλυτο η έποψη αυτά ότι δεν πέφτει ποτέ μέσα στις ημερομηνίες. Καλό θα ήταν γιατί εμείς οι προπονητές ξεβγάζουμε ένα πρόγραμμα και πρέπει να μην ξεφεύγουμε από αυτό γιατί είναι κουραστικό να προετοιμάζεσαι συνεχώς χωρίς να παίζεις παιχνίδια, επίσημα παιχνίδια. Αυτά είναι ολίγης. Επειδή αλλάζει η κατηγορία ο Γιάλης ως άλλο το τοπικό και άλλο η γάμα εθνική και επειδή είστε ένας άνθρωπος που έχει διασυνδέσεις με πάρα πολλές ομάδες, να περιμένουμε να δούμε ένα δυνατό φιλικό στη Ρόδο με ομάδα ανώτερης κατηγορίας προφανώς. Θα θέλαμε και δύο δυνατά φιλικά στη Ρόδο. Αυτά βέβαια με το που θα φύγω αύριο το μεσημέρι, η πρώτη μου δουλειά τη Δευτέρα είναι να κάνω αυτές τις επαφές να καταφέρουμε να κλείσουμε σχεδόν τουλάχιστον δύο φιλικά δυνατά εδώ. Με ομάδες football league, ας πούμε. Ομάδες με μεγάλο τουρνίκες, για να μπορούμε να έχουμε διπλό έφελος. Πρώτον, να δείξουμε ποιος είναι ο Γιάλισσος, όσοι δεν το ξέρουν. Και δεύτερον, να έχουμε και αυτή την αγωνιστική πίεση, για να δούμε πόσο μετράμε μέσα στο γήπεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Δημήτρη τον Κορονίο, που μου κάνανε την τιμή να με βάλουν στην οικογένειά τους. Κοινός ο στόχος και κοινό το όραμα που έχουμε, και αυτό είναι να βγάλουμε τον δωδεκανησιακό ποδόσφαιρο προς τα έξω. Ο coach είπε ότι συμφώνησε για το roster, βλέποντας και κάποια βίντεο, για τους παίκτες τους ντόπιους να κινηθεί με αυτούς και αν χρειαστεί να κάνουμε μια-δυο προσθήκες. Αυτό ήταν γιατί η Ρόδος πάντα ήταν μια ποδοσφαιρομάνα και από τα δικά μας, τα χρόνια μέχρι σήμερα. Είναι αμαρτία αυτά τα παιδιά να μην μπορούν να παίξουν σε μεγαλύτερες κατηγορίες, να δείξουν τα ταλέντα τους, να μπορέσουν να δείξουν τη δουλειά τους. Και συνάμα, για τους ανθρώπους που βάζουν λεφτά για αυτές τις ομάδες, κάποια στιγμή να βλέπουν μεγαλύτερους ορίζοντες. Χαίρομαι λοιπόν εγώ που συμμετέχω σε ένα τέτοιο σχήμα. Η δουλειά μας θα βασιστεί πάνω στις αρχές της οικογένειας, γιατί ήδη είναι μια οικογένεια δεμένη, να γίνουμε μια δυνατή αλυσίδα. Και όπως είπα και πριν, να χτίσουμε ένα μέλλον για όλο το δεκαετιακό ποδόσφαιρο και για το μυαλό σου. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον coach που θα είναι μαζί μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου που ξεκινάει μια καινούργια χρονιά. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς που είστε σήμερα εδώ. Το σίγουρο είναι ότι η Άλυσος θα εκπροσωπήσει το δεκανησιακό ποδόσφαιρο στις μεγαλύτερες κατηγορίες ως προς το καλό θετικά. Και θα είμαστε η ομάδα που θα προσπαθήσουμε να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Σας ευχαριστώ όλους και θα τα ξαναπούμε όταν ξεκινήσει η ομάδα.